με εκδηλώσεις αφιερωμένες στο αξεπέραστο μουσικό έργο του Βασίλη Τσάνη, αλλά και το λαϊκό τραγούδι, θα γιορτάσουν και φέτος τα Τσιτσάνια ή Τρικαλινή, μια πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ενότητας. Μιλώντας με τον Αντιπεριφερειάρχη Χρήστο Μιχαλάκη, επισήμανε ότι στόχος των φετινών εκδηλώσεων είναι η προώθηση της τοπικής καλλιτεχνικής δραστηριότητας, η οποία μέχρι σήμερα έχει να επιδείξει ένα σημαντικό έργο που συνεχώς αναβαθμίζεται ποιοτικά τα τελευταία χρόνια. Κάθε χρόνο γίνονται οι εκδηλώσεις για τα Τσιτσάνια. Πραγματικά, εμείς ως Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, τα τρία τελευταία χρόνια έχουμε στηρίξει τους δικούς μας καλλιτέχνες, τους τοπικούς καλλιτέχνες, και αυτό κάνουμε. Θα κάνουμε τρεις μεγάλες εκδηλώσεις. Περιμένουμε τους πολίτες να έρθουν, να διασκεδάσουν, να ευχαριστηθούν και πιστεύουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών των Τρικάλων. Πριν από αρκετά χρόνια που ξεκίνησε αυτός ο θεσμός, είχε ξεκινήσει με διαφορετικές προϋποθέσεις και διαφορετική φιλοσοφία. Πιστεύετε ότι τόσα χρόνια μετά? Πιστεύουμε ότι η φιλοσοφία αυτή υπάρχει. Πραγματικά τιμούμε τους δικούς μας ανθρώπους, αλλά αναδεικνύουμε και δικούς μας τοπικούς καλλιτέχνες και δεν χρειάζεται να φέρουμε από την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουμε τα δικά μας παιδιά και μπορούμε με αυτούς τους ανθρώπους να κάνουμε πάρα πολύ καλές εκδηλώσεις και πιστεύουμε ότι αυτό το αγκαλιάζει ο κόσμος και το είδατε τα δύο τελευταία χρόνια, το αγκάλιασε πάρα πολύ ο κόσμος με τους δικούς τους ανθρώπους. Ναι, όπως γνωρίζετε, θα γίνουν οι εκδηλώσεις. Μία θα είναι η κεντρική εκδήλωση 5 του μήνα στο Μήλο του Ματσόπουλο, με το ΛΕΚΑ, με την Πουλιανίτου και με την ΑΣΠΑ. Θα υπάρχει η έκθεση φωτογραφίας μέσα στο Μήλο του Ματσόπουλο, μέσα στο εκθεσιακό κέντρο του Μήλο. Και συγχρόνως θα έχουμε και την μεγάλη εκδήλωση στο θέατρο 15 του μήνα, το Επισταγόν. Είναι οι άνθρωποι δικοί μας από την Καλαμπάκα και πραγματικά περιμένουμε και εκεί τον κόσμο να έρθει, οι πολίτες των Τρικάλων να έρθουν να διασκεδάσουν, η είσοδος είναι ελεύθερη και συγχρόνως πιστεύουμε να έχουμε και άλλες εκδηλώσεις ώστε να μπορέσουμε να το δείξουμε στους δικούς μας ανθρώπους, για τους ανθρώπους που πραγματικά τιμούμε.